Το σύνδρομο Τάνερ είναι η πιο συχνή ανομαλία χρωμοσωμάτων που εμφανίζεται μόνο στα κορίτσια. Χαρακτηρίζεται από χαμηλό ανάστημα, απουσία σημείων εφηβείας και ένα αυγενικό πτερύγιο, δηλαδή υπάρχει μια προεξοχή στο δέρμα του αυγένα και αυτό ονομάζεται πτερύγιο ψαριού. Λόγω της ανεπάρκειας των οώθικων, τα κορίτσια με σύνδρομο Τάνερ δεν εμφανίζουν συνήθως έμμηνη ρύση χωρίς την κατάλληλη ορμονική θεραπεία που πρέπει να γίνει από ενδοκρινολόγο. Οι άνθρωποι γενικά, όπως ξέρουμε, έχουν 46 χρωμοσώματα. Στα κορίτσια που έχουν το σύνδρομο Τάνερ δεν είναι 26, είναι 45 ή και κάποιο από τα χι φυλετικά χρωμοσώματα που χαρακτηρίζουν το κορίτσι έχουν μια σχετική ανομαλία. Το σύνδρομο αυτό το συναντάμε περίπου σε ένα παιδί στις 2.500 γεννήσεις κοριτσιών και υπολογίζεται ότι το 1% των ευρείων με σύνδρομο Τάνερ επιβιώνουν, ενώ οι υπόλοιπες κοιήσεις καταλήγουν σε αυτόματη αποβολή. Τα πιο κύρια χαρακτηριστικά του συνδρόμου Τάνερ είναι το χαμηλό ύψος, το αυγενικό πτερύγιο, οι στραβοί αγκώνες, η μεγάλη απόσταση μεταξύ των θυλών του μαστού, ο μεγάλος θώρακας, η χαμηλή πρόσφαση των μαλλιών στον αυχένα και ο κοντός λαιμός.